Οδός Σαράτου. Να σου πω την αλήθεια, δεν τα έχω προσέξει ποτέ ιδιαίτερα. Περπατώντας στον δρόμο, κανείς δεν γυρνάει το κεφάλι του προς τα πάνω. Αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί. Οδός Αγίου Ανδρέου. Είναι επικίνδυνο για τον κόσμο που περνάει από κάτω. Ανυποψία στον κόσμο. Σαφώς, ναι, γιατί κοιτάμε μπροστά συνήθως, επάνω δύσκολο. Δεν κοιτάμε συνήθως από πού θα μας έρθει. Και άμα με χτυπήσει από εκεί, βρες άκρη. Οδός Ρίγα Φεραίου. Αυτό είναι ερείπιο ήδη. Θα πέσει κανένα κεφάλι να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Οδός Νόρμαν. Αυτό το πεζοδρόμιο, χωράφι, βρίσκεται στην οδό Νόρμαν. Η εγκατάλειψη σε όλο της το μεγαλείο. Ακριβώς πάνω, από τα κεφάλια των περαστικών από αυτό το πεζοδρόμιο, κεραμίδια και σοβάδες είναι έτοιμοι να πέσουν πάνω στον ανυποψίαστο περαστικό. Είναι απαράδεκτο αυτό και για τον καινούριο δήμαρχο και για τον νομάρχη. Απαράδεκτο, τίποτα άλλο. Πρέπει να επιληφθούν. Βέβαια, πρέπει να επιληφθεί και η πολιτεία και η δημοτική και η νομαρχιακή αρχή. Το κρίνεται επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Να το βλέπετε κι εσείς. Πάρα πολύ. Ναι. Είναι παλαιά σπίτια τα οποία πρέπει να τα παρακολουθούν οι ιδιοκτήτες. Οδός Μεζόνος. Μόνο μερικά μέτρα από το Δημαρχείο της Πάτρας. Η εικόνα απογοητευτική. Η εγκατάλειψη αυτών των κτηρίων που στέκουν επικίνδυνα πάνω από τα κεφάλια των ανυποψίαστων περαστικών ενδεικτική. Επικίνδυνο είναι, ναι. Πρέπει να επιδιορθωθούν. Έτσι δεν είναι. Γιατί μπορεί να μας έρθει και στο κεφάλι κάτι. Άρα, επισκευή. Εσείς αυτό που βλέπετε, με την πρώτη ματιά. Αυτό που βλέπω σε πρώτη φάση είναι απόλυτα αντιαισθητικό. Τώρα, για το αν είναι και επικίνδυνο για τους περαστικούς, αυτό μόνο οι αρμόδιοι το γνωρίζουν. Εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κέντρο της Πάτρας αποτελούν έναν υπαρκτό κίνδυνο πάνω από τα κεφάλια των περαστικών, ακόμη και αυτών που πίνουν αμέριμνοι τον καφέ τους. Είναι και επικίνδυνο πολύ και τώρα πως πίνουμε καφέ εδώ. Μπορεί να φύγει ένα σοβάς. Το διακινδυνεύουμε. Για να το πληρώσω πιο ακριβά το καφέ. Πώς την κρίνεις? Οπωσδήποτε, νομίζω ότι οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να δράσουν ταχαίως. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Πριν λίγο συζητάγαμε αυτό το θέμα με τον Τάκη, μάλιστα λέγαμε το ενδεχόμενο να μην γίνει σεισμός, τι μπορεί να πέσει πάνω μας. Το θέμα είναι ότι αν είναι ενήμεροι οι αρχές που αφορούν αυτές τις καταστάσεις, είναι απαράδεκτο να μην έχουν επιληφθεί για αυτά τα θέματα. Γιατί δεν είναι θέμα αισθητικής, είναι θέμα επικινδυνότητας. Μπορεί να θρυνήσουμε και ζωές άμα γίνει κάτι. Αυτό που έχει κάνει αίσθηση πάντως στους πατρινούς είναι η απουσία της παραμικρής μέριμνας και πρόληψης για την προστασία των περαστικών κάτω από κτίρια, τα περισσότερα από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρηταία. Κανονικά πρέπει να λαμβανιστούν κάποια μέτρα. Αλλά ποιος θα λάβει τα μέτρα αυτά?